Είμαι πολύ χαρούμενος που για άλλη μια χρονιά είμαι στα Χανιά με αφορμή το Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας Χανίων να παρουσιάσω άλλο ένα αστυνομικό, το Θάνατος επί σκηνής, εκτός της Μίνωας, και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην πατρίδα μου για να μιλήσω με τους Χανιώτες για το βιβλίο. Για πείτε μας λίγο τι πραγματεύεται αυτή τη φορά. Είναι ένα αστυνομικό τύπου χουντάνι, δηλαδή μια έρευνα για τον ένοχο, στο στυλ της Άγκαθα Κρίστη, που είναι και το αγαπημένο μου στυλ. Και ψάχνουμε μαζί με τον αστυνόμο Χριστόφορο Μάρκου ποιος δολοφόνησε τη μεγαλύτερη Ελληνίδα στάρ κατά τη διάρκεια της αποχαιρετιστήριας συναυλίας της στην παραλία της Βουλιαγμένης. Είναι ένα αστυνομικό μυθιστόρημα που στηρίζεται στα στοιχεία, στην αγωνία με ανατροπές, προκειμένου να φτάσουμε στο τέλος, στην αποκάλυψη του δράστη, η οποία θέλω να πιστεύω θα εκπλήξει τον κάθε αναγνώστη. Και Μαρκογιαννάκη, ένα βασικό στοιχείο για να μπορεί να γράψει κάποιος ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, ποιο είναι? Νομίζω ότι είναι η αγάπη καταρχάς για τα αστυνομικά μυθιστορήματα. Όλοι είμαστε πρώτα αναγνώστες πριν γίνουμε συγγραφείς. Και είναι, νομίζω, έχει βοηθήσει πολύ και η εμπειρία μου από την ποινική δικηγορία και οι σπουδές μου στην εγκληματολογία. Αυτό που είναι η βάση της αφήγησής μου είναι η ψυχολογία του εγκλήματος. Αυτό είναι που μετράει και δεν είναι, δηλαδή, βίαιη η αφήγηση στα βιβλία μου, είναι πραγματικά η ψυχολογία και τα κίνητρα, γιατί κάποιος σκοτώνει. Αυτά θα ανακαλύψετε και σε αυτό το τρίτο βιβλίο που κυκλοφορεί στην Ελλάδα και ελπίζω να το απολαύσετε όσο και τα δύο προηγούμενα.